κάνει ο Ραζβάν. Ο Ραζβάν μαζεύει σήμερα τους παίχτες του και ξεκινάνε. Α, είναι αυτή η διαδικασία, ξέρεις, πήγανε τις βόλτες τους, κάνανε τα ταξιδάκια του. Ναι. Γυρίζουν τώρα και θα αρχίσουν να δουλεύουν. Εντάξει, θεωρητικά θα δουλεύουν για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, αλλά στην πραγματικότητα νομίζω ότι θα δουλεύουν για τα παιχνίδια με την Μαρσέικ που ακολουθούν στο πρόγραμμα. Ναι. Η λογική, αν δεν συμβεί κάτι φοβερό και τρομερό, λέει ότι με το που θα ξεκινήσουν και πάλι αγωνιστικές υποχρεώσεις, για τον ΠΑΟΚ θα είναι εκτός μόνο ο Μιχαηλίδης. Ναι. Αν όλα πάνε. Ναι. Έτσι, ναι. Με τα δεδομένα που είναι τώρα. Και αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στο Λουτσέσκου να κάνει και καλές επιλογές, να ξεκουράσει, να διαχειριστεί το ρόστερ όπως αυτός θεωρεί καλύτερα. Το θέμα νομίζω ότι θα είναι πολύ κρίσιμο το αν θα καταφέρει ο ΠΑΟΚ εκεί, στο πρώτο παιχνίδι, να του ζωρίσει. Γιατί νομίζω ότι οι Γάλλοι και περισσότερο η Μαρσέιγ, ρε παιδί μου, έχει την εντύπωση, εκτός από αυτά που βγαίνουν και λένε ότι είναι δυνατός, θα μας δυσκολέψει, ότι θα περάσουν αέρα πατέρα. Ναι. Από τον ΠΑΟΚ. Ναι. Ότι έχουν αυτό το λίγο υπεροπτικό, το γαλλικό. Ναι. Και άμα καταφέρει να τους ζωρίσει, θα τους δημιουργήσει πρόβλημα, πιστεύω.